για να μην αφήσουμε αναπάντητη τη στάση του Υπουργού, του κυρίου Γιάδη, όσον αφορά τη θέση του ΚΚΕ στην προηγούμενη σύμβαση, που προσπάθησε να προσπεράσει τα επιχειρήματα του ΚΚΕ με τη γνωστή του τακτική, που λέει αν ήταν από τη Σοβιετική Ένωση θα έλεγε ναι, από τη ΣΥΠΑ όχι. Το ΚΚΕ τοποθετείται σε κάθε σύμβαση με το κριτήριο το ποιον ωφελεί. Η συγκεκριμένη σύμβαση υπηρετεί, στηρίζει, ενισχύει τη γεωδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, τη διεργατορία του κεφαλαίου. Τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν δεν απαντήθηκαν και είναι αυτά που καθορίζουν τη σύμβαση. Για τη σύμβαση τη σημερινή, η κυβέρνηση φέρνει για κύρωση το παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για τα προνόμια και τις ασυλίες των ειδικευμένων οργανισμών αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Συζητάμε για τα προνόμια και τις ασυλίες των εκπροσώπων των τουριστικών μονοπωλίων, αντί να συζητήσουμε για μέτρα στήριξη των χιλιάδων εργαζομένων και αυταπασχολουμένων στον τουρισμό που ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι ο μοναδικός οργανισμός στα Ηνωμένα Έθνη που διαθέτει μέλη από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία συμμετέχουν στη δομή διακυβέρνησής του. Αυτό αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού στην ιστοσελίδα του και παρακάτω. Ως επίρρωση αυτών, σε σχέση με την πανδημία, σημειώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού στα πλαίσια αυτής της κρίσης επιδιώκει να εξασφαλίσει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι τα μέτρα υγείας εφαρμόζονται με τρόπους που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στα διεθνή ταξίδια και στο διεθνές εμπόριο. Αυτή την αξίωση των επιχειρηματικών ομίλων που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ικανοποίησε η κυβέρνηση από πέρυσι κιόλας με τα προσαρμοσμένα υγειονομικά πρωτόκολλα που είχαν ως αποτέλεσμα το δεύτερο κύμα της πανδημίας το 2020. Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα διεθνή ταξίδια και το διεθνές εμπόριο που εξασφαλίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να συνεχίσει η κερδοφορία των μονοπωλίων έχει ως συνέπεια τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, οργανισμός του ΟΗΕ, δραστηριοποιείται και προωθεί τους σχεδιασμούς των ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως και συνολικά ο ΟΗΕ, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν που ήταν πριν τις ανατροπές του σοσιαλισμού. Με τις αποφάσεις του, τις δράσεις του, υπηρετεί, στηρίζει σχεδιασμούς ιμπεριαλιστικών κέντρων ισχυρών μονοπωλιακών πολυεθνικών ομίλων. Εξάλλου, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, όπως ο ίδιος ενημερώνει, συμμετέχουν ως μέλη 158 κράτη, 6 συνεργαζόμενα μέλη και πάνω από 500 μέλη που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα, τους μονοπωλιακούς ομίλους του τουρισμού. Με τη συγκεκριμένη σύμβαση εντάσσονται οι λειτουργίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στις πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης για τα προνόμια και τις ασυλίες των ειδικευμένων οργανισμών που κυρώθηκε με τον νόμο 471 του 1976. Σημειώνουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού υπάγεται στον ΟΗΕ, οπότε καταλαμβάνεται από τις πρόνοιες που αφορούν τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Με την παρούσα σύμβαση, με την παράγραφο 1, επεκτείνονται οι πρόνοιες που αφορούν ασυλίες και προνόμια σε εκπροσώπους των συνδεδεμένων μελών που συμμετέχουν στο έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Και στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά σε συνδεδεμένα μέλη και ως τέτοια εννοούνται 6 μικρές κατά βάση χώρες. Η παράγραφος 2 αναφέρεται ειδικότερα σε εξειδικευμένα προνόμια και ασυλίες που αφορούν τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων μελών. Από την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού προκύπτει ότι αφορά την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των τουριστικών μονοπωλίων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικών Ινστιτούτων. Στο δε Συμβούλιο συμμετέχει και ο ΣΕΤΕ της χώρας μας. Στην παράγραφο 3 περιέχει διευρυμένα προνόμια και ασυλίες, ετεροδικίας, φραγισμένα αλληλογραφία κλπ. Σε εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Οι εμπειρογνώμονες με το καθεστώς των διευρυμένων προνομίων είναι, κυρία Υπουργέ, μόνιμοι υπάλληλοι του οργανισμού. Προτείνονται από τα κράτη-μέλη ή ορίζονται από τους μονοπωλιακούς ομίλους τους, τους tour operators ή άλλους. Και αυτό βέβαια δεν διευκρινίζεται, γιατί είναι πράγματι έτσι. Με την παράγραφο 5, οι διευρυμένες ασυλίες και τα προνόμια που αναγνωρίζονται στους εμπειρογνώμονες αναγνωρίζονται και στους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων μελών που αφορούν την παράγραφο 2, δηλαδή σε στελέχη τουριστικών μονοπωλίων, με την προϋπόθεση να είναι εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Με δεδομένο ότι δεν είναι αποσαφηνισμένο το καθεστώς του εμπειρογνώμονα και ανεξαρτήτως του πώς στεκόμαστε γενικά στο ζήτημα των ασυλιών και των προνομίων, με την παράγραφο 5 αναγνωρίζεται καθεστώς προστασίας σε υπαλλήλους μονοπωλίων, το ίδιο καθεστώς που καταλαμβάνει διπλωματικούς υπαλλήλους διεθνών οργανισμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι ο οργανισμός που τυπικά ανήκει στον ΟΗΕ, στην ουσία όμως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Με την παρούσα σύμβαση γίνεται προσπάθεια να προστατευτούν αποτελεσματικότερα με τις διευρυμένες ασυλίες και προνόμια οι ίδιοι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών. Η τροπολογία που συνοδεύει την σύμβαση είναι ακόμα πιο προκλητική, αφού παρέχει ασυλία και προνόμια στους συμμετέχοντες στο συνέδριο που ήδη γίνεται στην Ελλάδα, χωρίς να στοιχειοθετείται για ποιο λόγο είναι αναγκαία μια τέτοια ρύθμιση. Αυτό που γράφεται μέσα για την ασφάλειά τους είναι αντιφατικό, κυρία Υπουργέ. Είναι ασφαλής η χώρα, ναι ή όχι? Ποιος ο λόγος να φέρετε αυτή την τροπολογία? Οι αστικές κυβερνήσεις εξασφαλίζουν από τη μία προνόμια, ασυλίες, διευκολύνσεις για το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του και από την άλλη για τους εργαζόμενους, το λαό, πολιτική που εξαπλώνει τη φτώχεια, την ανασφάλεια, τα αδιέξοδα για τα κέρδη του, μαζί με περιορισμούς, απαγορεύσεις, καταστολή. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας, η κύρωση αυτή αφορά τους στόχους των ομίλων, την παραπέραση ηλία τους και ενίσχυση των προνομίων και των απαλλαγών τους. Είναι πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους και τον λαό, που στενάζει από μια πολιτική που υλοποιεί τις επιλογές τους. Καμιά σχέση δεν έχει με τις αγωνίες των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που πολλοί είναι άνεργοι, που πολλοί ζουν μέχρι 9 ευρώ την ημέρα. Είναι λοιπόν πρόκληση και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν επικαλείστε τη χώρα, ότι οι εκδηλώσεις τέλος πάντων ωφελούν τη χώρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν επικαλείστε τη χώρα εννοείται αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία και όχι αυτούς που δουλεύουν και παράγουν τον αμύθιτο πλούτο. Πολλές εκδηλώσεις έχουν γίνει και είναι γνωστό ποιοι ωφελήθηκαν. Ωφελήθηκαν οι μονοπωλιακοί όμιλοι και όχι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι χαμηλότεροι αμοιβόμενοι στην οικονομία της χώρας μας, με τις χειρότερες συνθήκες δουλειάς, παρόλα τα δις ευρώ τα οποία συνέχεια ιδιοποιούνται οι μεγάλοι όμιλοι. Ευχαριστώ κύριε.